Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Σκεδά, ο οποίος είναι αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία των ειδικών δυνάμεων. Γιατί είπα, καλά τα διεθνοπολιτικά, αλλά υπάρχει και το πεδίο του πολέμου μετά την 24η Φεβρουαρίου, που ακούγονται πολλά. Ο ίδιος μας είχε πει την περασμένη Παρασκευή στην τηλεοπτική εκπομπή ότι είναι προφανές ότι αν τελικώς καταφέρει να αποκωδικοποιηθεί η στρατηγική στόχευση επί του πεδίου, θα καταλάβουμε και τα πολιτικά διακυβεύματα. Για την ώρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία, λέει εγώ δεν θα μπω ούτε σε μαντιολογία ούτε προφητολογία. Μένει να δούμε, υπάρχουν με όσα ξέρουμε, με όσα βλέπουμε και για την εικόνα έχουμε πει ένθεν κακήθεν, το πρώτο πράγμα που παίζει είναι η επικοινωνιακή προπαγάνδα. Και από εδώ και από εκεί. Εκείνο που δεν παίζει είναι η ανθρωπιστική κρίση, δεν θέλω να το ξεχνάει κανείς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σκεδά. Καλή σας ημέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ο κόσμος, ο απλός κόσμος που αναρωτιέται μετά από 25 ημέρες αν αυτή η ιστορία θα τραβήξει μήνα, δίμηνο και πάει λέγοντας. Εσείς φυσικά δεν είστε μελλοντολόγος, αλλά θέλω να μου πείτε με βάση αυτό που βλέπετε στο πεδίο, αν εκτιμάτε ότι είμαστε κοντά, δεν θα πω στο τέλος, κοντά στην κορύφωση ενός δράματος που μετά θα έχει τις πολιτικές του διευθετήσεις ή όχι. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τον ακριβή χρόνο που θα τελειώσουν οι επιχειρήσεις. Τα δείγματα όμως που έχουμε δεν είναι καλά. Μας δείχνουν, δηλαδή οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν είμαστε πολύ κοντά. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί η δυτική πλευρά δεν βοηθάει την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να πάρει μία απόφαση η οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι ως προς το τι είναι πιο σωστό για τους πολίτες της. Αυτό συνεπάγεται ότι το να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις άμεσα και στη διαπραγμάτευση να χάσει κάποια πράγματα νομίζω είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Να σας κάνω εγώ μια τρίπλα τώρα όμως. Μάλιστα. Εάν αυτή η εισβολή ήταν αντιστοίχω στη Τουρκία στην Ελλάδα, το ίδιο θα λέγατε? Δηλαδή να σταματήσουμε για τους πολίτες και ας χάσουμε ό,τι χάσουμε. Θα σας πω τώρα. Πάντα πρέπει να κοιτάμε, είπαμε, ποια είναι οι αντιμαχόμενες πλευρές. Κάθε περίπτωση, κάθε πόλεμος δεν είναι ίδιος. Τώρα μιλάμε για το κομμάτι Ρωσία-Ουκρανία. Γολιάθ με εναντίον Δαβίδ. Το αποτέλεσμα αντικειμενικά είναι ένα και μοναδικό. Η Ρωσία θα επιβληθεί όπως και να έχει. Το κομμάτι Τουρκία-Ελλάδα δεν είναι ίδιο, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και οφείλουμε εμείς να διατηρούμε μία δυναμική τέτοια η οποία θα έχει τη ζυγαριά σε τόσο καλή ισορροπία που κανένας δεν θα δίνει δικαίωμα στην Τουρκία να νομίζει ότι είναι ο δυνατός παίχτης και μπορεί να επιβληθεί. Άρα λέτε, αν την αφήσουμε την Τουρκία έστω και θεωρητικά να το πιστέψει, ναι, τότε θα είμαστε αξί της μοίρας μας. Άρα λέτε ότι επί του πεδίου, με βάση την εικόνα και τη γνώση που έχετε, είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις δυναμικής. Βέβαια. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Η Τουρκία μπορεί να είναι ένα μεγάλο κράτος, να έχει ένα στρατό, έχει όμως ιδιαιτερότητες μεσολαβείο θαλάσσιος χώρος. Έχουμε ένα ναυτικό, έχουμε κομμάτια τα νησιά, κάθε νησί είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο, μπορεί να κριθεί διαφορετικά. Έχουμε ένα στενό κομμάτι του Εύρου με τρομερές ιδιαιτερότητες που όποιος προσπαθήσει να περάσει από εκεί θα μείνουν κορμιά πάρα πολλά. Ο Εύρος έχει πολλές ιδιαιτερότητες, τον έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά, η στρατιωτική, έχουμε εξοπλιστεί καλά, είμαστε προετοιμασμένοι όποιος και να είναι από την πλευρά την άλλη, είτε Τούρκοι έρθουνε, είτε Αμερικανικά, είτε Ρωσικά άρματα, ο Εύρος δεν περνιέται εύκολα. Είναι ένα εμπόδιο τρομερό και ένα σημείο στενό, το οποίο εκεί θα συναντήσει όποιος έρθει, δεν θα το περιμένει η καταστροφή που θα πάθει. Τα νησιά μας έχουν ιδιαιτερότητες, είναι δύσκολα, το Αιγαίο είναι δύσκολο, θέλεις καλό ναυτικό. Δόξα τω Θεώ η Ελλάδα παραδοσιακά και τώρα
Έχουμε καλή ναυτική παράδοση, πολύ καλό ναυτικό, τρομερές επιθυμιακές δυνατότητες. Έχουμε καταλάβει ότι είχαμε μείνει πίσω. Κοιτάμε να το βελτιώσουμε, γιατί πάντα πρέπει να κοιτάμε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι γίνεται τριγύρω μας και να μην εμπιστευόμαστε λόγια και συμμαχίες. Συμμαχίες καταραίουν. Αυτό που μένει στο τέλος είναι η δύναμη του λαού σου και των οπλικών σου συστημάτων. Αυτό μένει και αυτό σε στηρίζει. Τώρα, θέλω να μου πείτε, κύριε Σκιαδά μου, το εξής. Παρατηρώντας το πεδίο, μου έκανε εντύπωση, κάποιος ξένησε, εγώ το είδα πολύ θετικά ο τρόπος που το προσεγγίσατε την Παρασκευή το βράδυ. Είπατε ότι, κοιτάξτε, στον πόλεμο την πληρώνει η αλήθεια, την πληρώνει ο άμαχος πληθυσμός, αλλά ο πόλεμος είναι ομός κινησμός. Όταν καλούμε να αναλύσω κάποια δεδομένα, και το λέω για τους ακροατές, όχι για εσάς, πρέπει να το κάνω όσο πιο στεγνά, αποστασιοποιημένα, ενδεχομένως κοινικά να ακουστεί. Σας ρωτώ λοιπόν 25 μέρες μετά, τι νομίζετε ότι η κοινή γνώμη δεν έχει καταλάβει από τη σωρία αναλύσεων? Έχουν αναλυθεί τα πάντα. Σε λίγο θα ξέρουμε πώς λειτουργεί, με συγχωρείτε, ένα στίγκερ και ο πιο αδαείς. Έτσι το καταλαβαίνετε. Τι είναι όμως αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ως κοινή γνώμη? Εκείνο που δεν μπορεί να καταλάβει ο απλός κόσμος είναι ότι ένας πόλεμος με τη χρήση των οπλικών συστημάτων που γίνεται, δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμα και στους καλύτερους επαγγελματίες να κατευθύνονται τα πυρά μόνο έναντι του αντιπάλου τακτικού στρατού. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν έχουμε ένα πόλεμο θα υπάρξουν και άμαχοι, θα υπάρξουν απώλειες παράπλευρες, οι οποίες δεν τις επιθυμεί η στρατιωτική, ένας στρατός μάχεται έναντι του αντίπαλου στρατού. Δεν έχει άμεσο στόχο, ούτε θα ήθελε, είναι η πρώτη του προτεραιότητα να χαλάει πυρομαχικά και να χάνει χρόνο και να έχει τα μάτια του στραμμένα σε αμάχους. Ούτε ποτέ τα κτίρια θα μπορούν να είναι οι στρατηγικοί στόχοι αεροπορίας ή στρατού. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και επικρατεί μια αναταραχή, γιατί στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή ήταν ένας πόλεμος, ο οποίος σας έχω ξαναπεί, ότι βρήκε την Ουκρανία εντελώς απροετοίμαστη και με πολλά εσωτερικά προβλήματα. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα τρομερό μείγμα μέσα σε κατοικημένο τόπο, σε πόλεις, στην οποία σε διπλανά κτίρια εμπλέκονται στρατιωτικοί και άμαχοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγεις και να μην έχεις χτυπήματα τα οποία είναι είτε από λάθος στόχευση, είτε από ανακρίβεια στη βολή του πυρομαχικού. Μερικές φορές ενδέχεται να γίνονται και χτυπήματα ακόμα και έτσι, να χτυπιέται δηλαδή επίτηδες το άμαχος πληθυσμός, προκειμένου να καταρακωθεί το όποιο ηθικό έχει μείνει στον αμυνόμενο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ξεκινώντας από τις ουκρανικές δυνάμεις, με ποια μέχρι στιγμής και με την εικόνα που έχετε πάντα μέχρι στιγμής και κρατώντας αιρέσεις και από εδώ και από εκεί, ποια φιλοσοφία πιστεύετε ότι εφαρμόζει μέχρι στιγμής 25 μέρες? Αυτή τη στιγμή η μοναδική της φιλοσοφία είναι, έχει κάποια πολύ μικρά μεμονωμένα τμήματα και σε κάποια σημεία, όπως είναι διέλευση ποταμών, διέλευση γεφυρών, κομβικά σημεία, οδικές αρτηρίες, προσπάθησε να επιτύχει κάποια πλήγματα με σκοπό να καθυστερήσει λίγο την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, να επιτύχει και πλήγματα σε κέρια οπλικά συστήματα, και από εκεί και πέρα, εφόσον είδε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, το δυναμικό που μπαίνει μέσα είναι αρκετά μεγάλο, έχει χάσει την αεροπορική υπεροχή, κυκλοφορούν ελεύθερα αεροπλάνα, ελικόπτερα πάνω στον αέρα, άρα δεν μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις εδάφους με τακτικό στρατό σε ανοιχτό πεδίο, αναγκάστηκε, πλησίασε σε οχυρωμένες σε πόλεις, οχύρωσε κάποια σημεία εισόδου και περιμένει εκεί να δώσει τον τελικό αγώνα, πιστεύοντας ότι μέσα στον κατοικημένο τόπο, επειδή είναι η δυσκολότερη μορφή αγώνα που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή, και εξισορροπούνται λίγο οι δυνάμεις, δηλαδή όσο και ο αντίπαλος να έχει μεγάλες δυνατότητες πολεμικές, μέσα σε κατοικημένο τόπο οι επιχειρήσεις έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, θέλεις πολύ καλά εκπαιδευμένο κόσμο,
θα συμβούν μεγάλες απώλειες και περιμένουν να δώσουν τον τελικό αγώνα μέσα στις πόλεις. Αυτό όμως δεν συμφέρει. Δεν είναι προς συμφέρον του κόσμου. Δηλαδή αν ρωτήσουμε τώρα τον Ουκρανικό και τον Ρωσικό, τους πολίτες, ο κόσμος θέλει αύριο το πρωί να σταματήσει ο πόλεμος, να επιστρέψουν στις εργασίες τους, να αρχίσει να μπαίνει η ζωή σε μια κανονικότητα. Εκείνο που διατηρεί αυτή τη στιγμή τον πόλεμο είναι οι ηγεσίες, οι πολιτικές ηγεσίες είναι αυτές που δεν αφήνουν το πρόβλημα να λυθεί. Πριν πάω στη ρωσική πλευρά, να μας πείτε και εκεί τι διαπιστώνετε. Θέλω να σας ρωτήσω, από πλευράς των Ουκρανικών δυνάμεων, διαπιστώνετε ότι έχουν επιφέρει κέρια πλήγματα, έχει σοβαρές απώλειες ο ρωσικός στρατός, έχουν απάντηση στο πεδίο με τη χρήση όλων αυτών που έχουν ενισχυθεί αντιαρματικών και άλλων συστημάτων? Σας ρωτώ γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν έχει καταστραφεί το 80% των ρωσικών δυνάμεων και θα προελάσουν μέχρι τη Μόσχα. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει η Ρωσία, μη στάξει η ουρά του Γαϊδάρου, δεν έχουμε πάθει τίποτα. Προφανώς υπάρχουν ζημιές. Εσείς πώς το βλέπετε? Θα σας πω. Υπάρχουν ζημιές σίγουρα. Στο ρωσικό στρατό είναι... υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν κρύβονται, φαίνονται δορυφορικές φωτογραφίες. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το εξής. Το αρματικό δυναμικό της Ρωσίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το κομμάτι του αρματικού δυναμικού που έχει βάλει μέσα στην Ουκρανία, ναι, δεν γνωρίζουμε την ποιότητα των ρωσικών δυνάμεων. Δηλαδή, η Ρωσία έχει 12.000 άρματα. Τα άρματα αυτά όμως κατανέμονται σε διαφορετικές γενναίες, να το πω έτσι. Σε παλαιότερα, μέχρι και τα τελευταίας γενεάς, τα νεότερα, τα πιο εξοπλισμένα. Δεν γνωρίζουμε ποιο κομμάτι έχει βάλει κυρίως μέσα στην Ουκρανία. Άρα, όταν οι απώλειες των αρμάτων που βλέπουμε, αν δούμε ας πούμε, ακόμα και με δορυφορικές φωτογραφίες, καταμετρήσουμε και έχουμε 300 ρωσικά άρματα κατεστραμμένα. Αν είναι παλαιάς γενεάς, ούτως ή άλλως ήταν άρματα τα οποία θα αποσυρώτησαν. Δηλαδή, ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι οι Ρώσοι θα τα βγάζανε στην άκρη. Θα το λιώναν το μέταλλο. Άρα η ζημιά που έχει γίνει στην πραγματική δύναμη του ρωσικού στρατού μπορείς να την εκτιμήσεις μόνο όταν δεις τι υλικό έχει καταστραφεί. Α, μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, υπάρχει και μια διαφορά κουλτούρας στρατιωτικά, κοινικά μιλώντας, αλλά εδώ μιλάμε κοινικά για τους Stinger, λες και είναι παιχνίδια. Έτσι, να τα πάρει ο καθένας. Που αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω μετά. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα στο πώς αντιμετωπίζει τις απώλειες ο ρωσικός στρατός? Βέβαια. Ναι. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η Ευρώπη, η Δύση γενικά και η Αμερική, είδατε ότι αναγκάζεται κάποιες φορές αποσύρει κάποια στρατεύματα από πεδία μάχης, διότι είναι πολύ μεγάλο το κύμα αντίδρασης των πολιτών στην Αμερική. Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια έναντι του Προέδρου της Αμερικής, διότι υπάρχουν αργά και σταθερά θύματα, χωρίς να φαίνονται προφανή κέρδη για το Αμερικανικό κράτος. Και αναγκάζεται λοιπόν και αποσύρεται, χωρίς οι λόγοι που το κάνουν να αποσυρθεί να είναι ότι χάνει στο στρατιωτικό κομμάτι της επιχείρησης. Μπορεί δηλαδή να έχει ένα αργά σταθερό κέρδος, αλλά τα θύματα είναι αυτά που αναγκάζουν και η δυσφορία των πολιτών του Αμερικανικού κράτους που επιστρέφει πίσω και αναγκάζεται να διακοπούν επιχειρήσεις. Η Ρωσία δεν διοικείται με αυτόν τον τρόπο. Η Ρωσία έχει τον Πούτιν, ο οποίος είναι έναν ηγέτη, εγώ θα τον πω βασιλιά, δράσα βασιλιάς, παίρνει αποφάσεις, έχει έναν λαό ο οποίος έχει μάθει και στη στέρηση, δεν ζει με τα δυτικά πρότυπα, υπάρχει και κομμάτι του που ζει με δυτικά πρότυπα κτλ. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι συνηθισμένο σε δύσκολες καταστάσεις, ζει πιο φτωχικά και σκέφτεται ακόμα πατριωτικά με βάση τα έτσι όπως θα του τα πει ο ηγέτης του, ο βασιλιάς. Άρα λοιπόν ο Πούτιν έχει τη δυνατότητα να πάρει εφέδρους, να τους βάλει όπως τους έχει ρίξει τώρα στον πόλεμο, να γυρίσουν πίσω νεκροί, οι οικογένειες
θα πάρουν παράσημα, θα τιμηθούν, θα πάρουν κάποιες οικονομικές παροχές και θα αισθανθούν αυτοί καλά, θα δουν μια οικονομική βελτίωση στη ζωή τους και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει μια αντίδραση να μαζεύεται ο κόσμος μπροστά από το Καπιτόλιο και να γεμίζει κόσμος και να λέει τράβα το στρατό πίσω για να σταματήσει ο πόλεμος. Αλλιά από τις μάνες και τους πατεράδες λέτε απλά, στεγνά, έτσι, τίποτα έτσι, άλλο. Έτσι, μάλιστα. Έτσι. Τώρα πείτε μου στο επί του πεδίου, έτσι όπως βλέπετε εσείς τις ρωσικές δυνάμεις, μας είπατε για τις ουκρανικές, τι πιστεύετε, τι θεωρείτε? Οι ρωσικές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή, εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σαν ειδικές επιχειρήσεις, επειδή σε όλους τους πολέμους που συμμετάσχαν τα τελευταία χρόνια κάνανε ειδικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιήσανε με μεγάλη επιτυχία και αεροπλάνα και ελικόπτερα, μου κάνει εντύπωση που δεν μπήκανε σε μια διαδικασία να καταλάβουν περισσότερους στόχους τις πρώτες ώρες κιόλας μάλιστα, με ειδικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας δηλαδή αεροκίνητα τμήματα, να πάνε να καταλάβουν αυτούς τους στόχους και να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στους Ουκρανούς. Για να μην το κάνουν όμως, αφού είχαν τη δυνατότητα, διότι επειδή είχαν προετοιμαστεί, ξέρανε ποιες είναι οι δυνατότητες και της εντεροπορικής άμυνας και πόσο καλά ήταν προετοιμασμένοι. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει και μεγάλες δυνατότητες κατασκοπίας, έχει δορυφορικά συστήματα και παρακολουθεί 24/24, έχει δορυφορική εικόνα και ξέρει επακριβώς τις κινήσεις των οχημάτων, των ανθρώπων, τα πάντα. Για να μην το κάνει, πάει να πει ότι δεν ήθελε από την αρχή να το κάνει γιατί είχε το δικό της στόχους. Μπορούσε να ταπώσει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά για να το καταλαβαίνουμε εμείς οι απλοί, μπορούσε να ταπώσει ηλεκτρονικά την Ουκρανία ή υπάρχουν αντίμετρα δυτικά που σπάν το τάπωμα, δηλαδή τηλεπικοινωνιακά, ίντερνετικά και πάει λέγοντας? Κοιτάξτε, το ίντερνετ χάνεται εύκολα και όλες οι χώρες τώρα γι' αυτό το προετοιμαζόμαστε και ο καθένας προσπαθεί. Χάνεται εύκολα διότι γίνεται η οδή του ίντερνετ είναι πολύ συγκεκριμένη. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις κρυφή τη διαδρομή των οπτικών ινών και των συστημάτων. Άρα σε συγκεκριμένα σημεία με προσχεδιασμένα σαμποτάζ μπορούν να κοπούν οι επικοινωνίες. Άρα αν ήθελε λέτε μπορούσε να το ελέγξει. Ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όταν κάναμε το 2004 τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο ελληνικός στρατός, ειδικά τμήματα, είχαν αναπτυχθεί σε όλο το λεκανοπέδιο με αποστολές. Μία από τις κύριες αποστολές του ελληνικού στρατού, που δεν ήταν μόνο το λεκανοπέδιο, ήταν σε όλη την Ελλάδα, ήταν να κρατάμε και να ελέγχουμε ότι δεν θα υπάρξει δολιοφθορά σε κόμβους τηλεπικοινωνιών. Μάλιστα. Και γινόντουσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δείχνει ότι είναι πολεμικό γεγονός. Σαφές αυτό που λέτε. Άρα εσείς αντιλαμβάνεστε από τη διάταξη τη ρωσική τι ακριβώς, κύριε Σκιαδά? Ανεξάρτητα από αυτά που ακούγονται έτσι τα μεγαλόσχημα ένθεν κακήθεν, αποφλιώνοντας την υπερπληροφόρηση, εσείς τι αντιλαμβάνεστε? Θα σας πω. Επειδή το αρματικό δυναμικό που έχει μπει μέσα είναι μεγάλο, δηλαδή βλέπω πάρα πολλά οχήματα, άρματα, είμαι σίγουρος ότι είχες από την αρχή, όχι είμαι σίγουρος, θεωρώ ότι το αρχικό σχέδιο περιλάμβανε αποκλεισμό πόλεων. Διότι στο ανοιχτό πεδίο γνώριζε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αντιταχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις, δηλαδή γνώριζε ότι δεν θα γίνουν αρματομαχίες στην πεδιάδα κτλ. Διότι δεν είχαν καμία δυνατότητα επιτυχίας, γιατί θα έβγαζε τα επιθετικά ελικόπτερα και αεροπορία και πριν προλάβουν τα άρματα τα ουκρανικά να αντικρίσουν τα ρωσικά, ήδη θα είχαν καταστραφεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αφού χρησιμοποιεί το αρματικό δυναμικό, είχε από την αρχή στόχο να κρατήσει κάποιες πόλεις να τις πολιορκήσει. Διότι το άρμα σου δίνει τη δυνατότητα, σου παρέχει μια μεγάλη ασφάλεια στο προσωπικό, έναντι πυρών τυφεκίων πολυβόλων και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κρατήσεις πόλεις σε ένα κλειό, ο οποίος από κάποια στιγμή και ύστερα καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ασφυκτικός, αναγκάζουν, δεν υπάρχει άλλη λύση, θα γίνει, θα αναγκαστεί τον... Λένε εδώ πολλοί ακροατές, τα περίφημα αντιαρματικά που προμηθεύτηκαν οι Ουκρανοί έχουν αποδώσει στο πεδίο, κατά τη γνώμη σας,
ή είναι μικρές νίκες που απλά υπερδιωγκώνονται επικοινωνιακά? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τα αντιαρματικά. Δεν ξέρω πώς από τα αντιαρματικά αυτά που ακούγονται τα νούμερα, ο ΤΑΔΕ έδωσε τόσα κομμάτια, πώς από αυτά έχουν φτάσει σε ουκρανικά χέρια. Είναι αυτό. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσα τελικά κατέληξαν σε χέρια μαχητών. Όταν όμως δοθούν τα αντιαρματικά, μετά ένας μεγάλος παράγοντας επιτυχίας είναι ποιος θα χειριστεί το αντιαρματικό. Το αντιαρματικό δεν είναι ένα όπλο το οποίο είναι αυτοματοποιημένο. Δεν είναι απλό δηλαδή να το πάρω εγώ με μια στοιχειώδη εκπαίδευση μιας εβδομάδας, λέτε? Όχι, όχι κύριε Σαχίνη. Εδώ αντιαρματικά τα οποία είναι τα τελευταίας γενεάς, τα πλέον εξελιγμένα, ναι, ναι. Για να εκπαιδεύσουμε τον χειριστή, που οι χειριστές αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε να είναι επαγγελματίες. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο έφεδρος των 9 μηνών δεν έχει καν νόημα να εκπαιδευτεί σε αυτό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν κυρίως επαγγελματίες οπλίτες. Άρα περνάνε σχολεία τα οποία διαρκούν μήνες με εξομοιωτές και με ρήψη πραγματικών βλημάτων. Και παρόλα αυτά θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουν και ένα μικρό βαθμό αποτυχίας. Αυτοί οι χειριστές, αν το πάρει ένας χειριστής και απλώς του δείξει κάποιος μισή, μία ώρα ή τρεις μέρες πώς θα το χειρίζεται, καταλαβαίνουμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας θα κατέβουν σε πολύ μικρότερα νούμερα. Και μετά υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 20 άτομα με αντιαρματικά και υπάρχουν απέναντί μας 10 άρματα. Τα 10 άρματα δεν σου δίνουν προφίλ ταυτόχρονα για να απασχοληθούν 20 άνθρωποι να ρίξουν τους πυράβλους και να καταστρέψουν τα 10 άρματα. Ένα άρμα θα είναι μπροστά επικεφαλής. Όταν χτυπηθεί το άρμα, νομίζετε ότι τα από πίσω άρματα δεν θα εντοπίσουν ή δεν θα κάνουν κινήσεις έτσι ώστε να καταστραφούν οι χειριστές των αντιαρματικών? Μπορούμε να φανταστεί κάποιος με ένα βλήμα από άρμα τι ζημιά μπορεί να κάνει? Αν δείτε την έκρηξη ενός βλήματος άρματος και μέχρι που φτάνουν τα κομμάτια, τα θράσματα και τι μπορεί να επιτύχει, είναι πραγματικά τεράστια. Τεράστια, δηλαδή πρέπει να το δει κάποιος για να καταλάβει να εκτιμήσει. Εμείς να φανταστείτε στις ειδικές δυνάμεις που είχαμε, έχουμε ελαφρά αντιαρματικά. Τα ελαφρά αντιαρματικά τι είναι? Είναι αντιαρματικά που έχουν μικρό βάρος, κουβαλιούνται εύκολα, χειρίζονται εύκολα, είναι πράγματι εύκολο στο χειρισμό, αλλά είναι μικρής εμβελίας, δηλαδή απευθύνονται για μικρές αποστάσεις, μέχρι 500 μέτρα, και μπορείς να επιτύχεις και να καταστρέψεις οχήματα. Όχι άρματα, οχήματα. Λέγαμε λοιπόν στους χειριστές, προσέξτε μην κάνετε λάθος. Μην τυχόν ρίξετε βλήμα σε κανένα άρμα μάχης, διότι το άρμα μάχης θα το χτυπήσεις, δεν θα το καταστρέψεις, δεν μπορείς να το τρυπήσεις, να το καταστρέψεις, και το μοναδικό που θα επιτύχεις είναι να το τσαντήσεις. Και άμα τσαντιστεί το άρμα, χάθηκες. Είναι μερικές λεπτομέρειες που καλά κάνετε και τις αποκωδικοποιείτε έστω στεγνά για να μπορέσουμε να έχουμε πάθει overdose με την υπερπληροφορία και τελικά δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η χρήσιμη. Τι είναι χρήσιμη? Ερώτηση άλλη φίλων. Βλέπουμε λίγο τα ρωσικά άρματα και θέλουμε λίγο λίγο να το εξηγήσετε, να πηγαίνουν περίπου σε ρυθμό παρέλασης. Αυτό είναι σωικό σε εμπόλεμη κατάσταση, όσο και αν υποτιμάς τον αντίπαλο να πηγαίνεις ιδίως στα περιαστικά περιβάλλοντα, όχι αστικά, περιαστικά περιβάλλοντα, σαν να κάνεις παρέλαση χωρίς διάταξη μάχης? Μήπως και οι Ρώσοι έχουν υπερκτιμήσει τις δυνατότητές τους και γι' αυτό τα έχουν βρει μπαστούνια σε πολλές περιπτώσεις? Θεωρώ ότι επειδή ο πόλεμος οργανώνεται από μόνιμα στελέχη, θεωρώ ότι δεν έχουν υποεκτιμήσει τους Ουκρανούς. Ίσως σε κάποια σημεία ή σε κάποιους χρόνους να έχει συμβεί και αυτό. Θεωρώ όμως ότι οι Ρώσοι έχουν τόσο καλή πληροφόρηση. Επιμένετε σε αυτό, βλέπω. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον κατασκοπιστικό δορυφόρο και να βλέπεις αυτή τη στιγμή που είναι ο αντίπαλος. Αυτό ισχύει και για τους απέναντι, βέβαια. Όχι τους Ουκρανούς, εννοώ αυτούς που βοηθούν τους Ουκρανούς. Και βάζετε μια παράμετρο, συγγνώμη κύριε Σκιαδά, που δεν πολύ ακούγεται. Εγώ χαίρομαι που τη βάζετε εσείς. Ακούω για αεροπλάνα, κατασκοπευτικά, για τα ραντάρτα που έχουν τη δυνατότητα εμβέλεια. Και κανένα δεν ακούω να λέει για τους δορυφόρους, ένθεν κακήθεν, οι οποίοι παίζουν παιχνίδι όμως. Βέβαια. Μάλιστα. Να σας πω ένα περιστατικό το εξής, ότι η Ρωσία είναι αυτή που τώρα πριν 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρόνο, αυτή ανακάλυψε και ας πούμε εντός εισαγωγικών ενημέρωσε όλο τον κόσμο ότι μέσα στα δορυφορικά σκουπίδια υπήρχαν κατασκοπευτικοί δορυφόροι,
οι οποίοι είχαν εκτοξευτεί από διάφορες χώρες και λειτουργούσαν ως εξής. Εκτοξευόταν ο κατασκοπευτικός δορυφόρος. Στην αρχή δεν λειτουργούσε, γιατί όταν κάτι δεν λειτουργεί, ξέρετε, δεν υπάρχει τρόπος ανίχνευσης. Είναι ένα απλό αντικείμενο το οποίο περιφέρεται στο διάστημα, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά, στον τριδιάστατο χώρο, πάρα πολλά αντικείμενα που κυκλοφορούν. Και μετά από χρόνια έμπαινε σε λειτουργία. Για ποιο λόγο έμπαινε μετά από 2-3 χρόνια σε λειτουργία? Έμπαινε για να αγνοηθεί, να μην παρατηρείται από άλλες, από τις αντίπαλες δυνάμεις, και μετά να μπει σε λειτουργία και να λειτουργήσει ως κατασκοπευτικός δορυφόρος. Η Ρωσία λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τις δυνατότητες της στο διάστημα και τις ικανότητες που έχει και η βιομηχανία της και στο κομμάτι των ηλεκτρονικών. Άρα λέτε η πληροφορία εδώ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και βέβαια, τίποτα δεν... Κύριε Σαχίνη, έχουν μπει σίγουρα και ομάδες μέσα με εκπαιδευμένους των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι μπορεί να είναι με πολιτικά, αυτή τη στιγμή δηλαδή να είναι στο Κίεβο, να είναι σε ένα διαμέρισμα, να έχουν ένα καταδείκτη λέιζερ, ο άνθρωπος να είναι με τα πολιτικά και να επικοινωνεί με κρυπτασφαλισμένες επικοινωνίες που δεν μπορούν να ανιχνευθούν ούτε να κοπούν, να επικοινωνεί και σε κατάλληλο χρόνο να κάνει μια κατάδειξη με τον καταδείκτη λέιζερ, να φύγει ο πύραυλος από ένα ρωσικό αεροσκάφος το οποίο είναι μακριά στα 5 μίλια, στα 8 μίλια. Ή πλοίο, θα σας πω εγώ, γιατί τελευταίως... Και να χτυπήσει με ακρίβεια μέτρου. Μιλάμε τώρα, μπορεί, δηλαδή αν υπάρχει ένα τέλειο καταφύγιο, το τέλειο καταφύγιο, την πόρτα του άμα ξέρεις, μπορείς να βάλεις τον πύραυλο, να δείξεις την οδό και να βάλεις τον πύραυλο μέσα. Τώρα, μου λέει εδώ πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Σκιαδά, έχουν ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, δεν είστε θειασότης των πολέμων, προς Θεού, αλλά... Όχι. Να ξέρετε ότι η στρατηγική, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά και επειδή παίρνουμε τις αναφορές μετά τους πολέμους, με τα προβλήματα, με όλα όσα γίνονται, και επειδή έχουμε δει με τα μάτια μας τις εκρήξεις, γι' αυτό λέω ότι παίζει ρόλο να το δει κάποιος, να δεις ένα άρμα να εκρηγνύεται από μέσα προς τα έξω με τα πυρμαχικά του και να δεις την έκρηξη, τον ήχο, την καταστροφή, είμαστε αυτοί που είμαστε οι πρώτοι που λέμε δεν πρέπει να γίνει πόλεμος. Μάλιστα. Δεν πρέπει. Για ακούστε εδώ τώρα μερικά ερωτήματα. Κάποιος εδώ μου λέει, κύριε Σκιαδά, συγχαρητήρια για την προσέγγιση που κάνετε. Επιτέλους να καταλάβουμε και μερικά πράγματα. Αναρωτιέμαι, επί της ουσίας ουκρανικός στρατός που να μάχεται το ρωσικό υπάρχει ή είναι κάτι άλλο? Σίγουρα υπάρχει ουκρανικός στρατός. Απλώς αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια κατανομή, έχει σπάσει, δηλαδή δεν είναι ένα μεγάλο ενιαίο τμήμα όπως θα περιμέναμε, έχει σπάσει και σίγουρα βρίσκεται πολύ κοντά, εντός σίγουρα εντός αστικού περιβάλλοντος, σε πόλεις και σημεία που είναι κλειδιά, και περιμένει εκεί να δώσει τον ίστατο αγώνα. Μάλιστα. Διότι δεν έχει, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, να το πούμε και αλλιώς, αν εγώ ήμουν επικεφαλής τώρα του Ουκρανικού στρατού και είχα τις τελευταίες 40.000 στρατιώτες, δεν μπορώ να τους βγάλω στην πεδιάδα με οποιαδήποτε διάταξη να δώσει μία μάχη. Είναι σαν να τους καταδικάζεις όλους σε θάνατο. Οπότε η πιο σοφή λύση είναι αναγκαστικά να πιάσεις τις πόλεις και σημεία που είναι κοντά στις πόλεις και έχουν κάποια πλεονεκτήματα και να περιμένεις εκεί να δώσεις έναν αγώνα. Άλλος φίλος. Εδώ ο φίλος ο Μιχάλης λέει μια ερώτηση προς τον λοχαγό μου, μάλλον σας είχε προλάβει. Το ότι η Οδυσσός είναι παραθαλάσσια πόλη, είναι πιο εύκολος ή πιο δύσκολος στόχος από το Κίεβο? Το αν ένας στόχος είναι εύκολος ή δύσκολος, πρέπει να δούμε το τρισδιάστατο προφίλ της πόλης, δηλαδή το πώς είναι τα κτίρια, τα ψηλά, γενικά δηλαδή να δούμε όλο το μοντέλο της πόλης, πόσες οδικές αρτηρίες εξυπηρετούν την πόλη, είσοδος-έξοδος, και δεν έχει να κάνει με το αν βρίσκεται κοντά στη θάλασσα ή μακριά από τη θάλασσα. Απλώς το πρόβλημα τώρα της Οδυσσού έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, ότι από το κομμάτι της πλευράς της θάλασσας έχει σίγουρα από εκεί αποκλεισμό, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να βληθεί και πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να μπορούν αντίστοιχα το κομμάτι του στρατού που βρίσκεται στην πόλη να χτυπήσει τα πλοία. Άλλο ερώτημα του φίλου του Αργύρη. Καλημέρα, λέει. Κύριε Σκιαδά, ολόκληρη Ρωσία θέλει βοήθεια από Τσετσένους,
πολεμιστές και για ποιο λόγο, μήπως για να χρεώσει τους αρκετούς νεκρούς γιατί θα γίνονται μάχες και σε πόλεις κάποια στιγμή. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολεμική επιχείρηση, τουλάχιστον οι τελευταίες που παρακολουθώ και βλέπω από τότε που βγήκα από τη Σχολή Ευελπίδων, στην οποία δεν συμμετείχαν μισθοφόροι. Οι μισθοφόροι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν χρεώνεσαι τους νεκρούς, δεν χρεώνεσαι τις όποιες παρατυπίες κάνουν και το μοναδικό κόστος που έχουν είναι ότι χάνεις κάποια λεφτά. Σαφής. Μην επεκταθείτε. Ο Θάνος, καλά τα λέει ο κύριος Κιαδάς, είμαι στρατιωτικός και πριν λίγο καιρό είχαμε εκπαίδευση με τα ΖΟΥ 23. Οι εκρήξεις είναι όντως εντυπωσιακές να τις βλέπεις απαρατηρητής, αλλά όχι να τις ζεις σε πεδίο μάχης. Είναι εντελώς διαφορετικό να το καταλάβει ο κόσμος, μας λέει εδώ. Άλλος φίλος, ο Σιμεών. Αυτός ο Ουκρανικός στρατός θεωρεί ότι παίρνει διαταγές από την κυβέρνηση στο Κίεβο ή καθοδηγείται από τις δυτικές δυνάμεις, άρα λειτουργεί με ένα αντισχέδιο στο ρωσικό σχέδιο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω επακριβώς τώρα οι ηγέτες και οι διοικητές του Ουκρανικού στρατού με ποιους επικοινωνούν. Θεωρώ όμως ότι ένα στρατός επικοινωνεί με την πολιτική ηγεσία του κράτους. Το αν όμως η πολιτική ηγεσία, αν μπω στη διαδικασία να πω αν οι αποφάσεις αυτή τη στιγμή της πολιτικής ηγεσίας είναι σωστές ή λάθος, κατά τη δική μου άποψη είναι λάθος, γιατί εξακολουθεί τώρα για ένα μακροχρονικό διάστημα να παρακαλάει και να ελπίζει σε μια βοήθεια στην οποία εγώ τουλάχιστον προσωπικά και νομίζω ο περισσότερος κόσμος βλέπει ότι δεν πρόκειται να έρθει και μερικοί μάλιστα το δηλώνουν και ανοιχτά σαν χώρες ότι δεν πρόκειται να εμπλακούνε. Άρα λοιπόν αφού η βοήθεια δεν πρόκειται να έρθει, οι δυνατότητες μας είναι αυτές που είναι, πρέπει να βρεθεί όχι τι θα θέλαμε, προσέξτε, όχι τι θα θέλαμε, ποια είναι με τα τωρινά δεδομένα τα πραγματικά η καλύτερη δυνατή λύση για την Ουκρανία. Αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι όπως ό,τι έγινε και με εμάς, να μην ξεχνάμε τώρα, γιατί γίνονται οι πόλεμοι αλλά γίνονται και με άλλες μορφές. Και εμείς όταν βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να πάρουμε, να δανειστούμε, δεν είναι τι θέλαμε, ποια ήταν η μοναδική λύση. Σαφές αυτό που λέτε. Λέει εδώ αρκετός κόσμος και σκιαδά έχετε προκαλέσει πολλά ερωτήματα, πρέπει να το πω αυτό, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθεί, όχι από κλειδαρότρυπα αλλά επί της ουσίας. Λέει εδώ πολλοί κόσμος, μα κύριε Σκιαδά, εάν το ΝΑΤΟ ενεπλέκετο και με ένα μαγικό τρόπο δεν είχαμε πυρηνικά, δεν θα ήταν αλλιώς η εικόνα στο πεδίο? Όχι, δεν θα ήταν αλλιώς η εικόνα στο πεδίο. Να σου πω γιατί. Ας αφήσουμε τα πυρηνικά. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των πυρηνικών. Θα ήθελα να μου πει κάποιος ποιες από τις χώρες, την Αμερική, τη Γερμανία, τη Βρετανία, θα ήθελε να πάει να αντιπαραταχθεί σε ένα έδαφος όπως είναι της Ουκρανίας, το οποίο το ανοιχτό έδαφος έχει, καταλαβαίνουμε πολύ, έχει ιδιαιτερότητες και είναι δύσκολο κομμάτι, ή το αστικό κομμάτι μέσα στα χαρτήρια, και να γυρνάνε πίσω χιλιάδες νεκροί. Ποια χώρα θα το αντέξει αυτό? Καμία χώρα δεν το αντέχει. Ούτε η Αμερική. Σας είπα, ούτε η Αμερική. Η Αμερική αποσύρθηκε από πολέμους τους οποίους νικούσε. Άρα γι' αυτό λέτε εσείς ότι δεν λέω τι θα ήταν το καλύτερο, γιατί για εισβολή πρόκειται. Λέω ότι έτσι πως έχει εικόνα αυτή τη στιγμή, για να διαφυλάξεις ό,τι μπορείς, θα έπρεπε να βρεις μια πολιτική συμφωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ναι. Λέει άλλος εδώ ο φίλος, σας λέει κάτι το γεγονός ότι φαίνεται η Ρωσία να έχει χάσει τόσους επικεφαλείς, διοικητές, στρατηγούς, ταξιάρχους, συνταγματάρχες? Σας λέει κάτι αυτό? Ναι, μου λέει ότι σίγουρα υπάρχει χαλαρότητα, γίνονται λάθη. Δεν ξέρω τώρα οι συγκεκριμένοι σε τι τμήματα ήτανε, γιατί προσέξτε τώρα, υπάρχουν και διοικητές, δεν είναι όλοι ίδιας αξίας, δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά ένας διοικητής που πριν κάποια χρόνια πολεμούσε στη Συρία για παράδειγμα και τώρα είναι ο δεύτερος του πόλεμος που συμμετέχει, και κάποιος ο οποίος είναι ο πρώτος, η πρώτη φορά που βρίσκεται στο πεδίο της μάχης. Σίγουρα όμως το να χάνεις διοικητές δείχνει ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχεις λάβει είσαι χαλαρός, δεν είσαι πολύ προσεκτικός και ίσως θεωρείς ότι ο αντίπαλος
είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι, δεν πρέπει να μας εμπνέει κανένα, καμία ανησυχία. Αυτό όμως ποτέ δεν πρέπει να το, να το θεωρούμε, διότι ακόμα και σε πολέμους ο οποίος πραγματικά είχε γονατίσει ο αντίπαλος, υπήρξαν συγκεκριμένα χτυπήματα τα οποία ήταν πολύ εντυπωσιακά. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ βρισκόμασταν υπό γερμανική κατοχή, γίνανε σε συγκεκριμένους χρόνους συγκεκριμένα χτυπήματα, τα οποία όλη η Ευρώπη, ας πούμε, συζητούσε για αυτά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είστε πολύ σωστός έτσι όπως το θέτετε. Άλλοι ακροατές, θεωρείτε τελικώς, κύριε Σκιαδά, ότι αν δεν υπάρχει πολιτική λύση, θα μπει στις πόλεις ο ρουσικός στρατός? Μέσα στις πόλεις θεωρώ ότι δεν θα μπει. Θα παραμείνει περιφερειακά. Και θα χτυπάει με πυράβλους? Όχι, δεν θα χρειαστεί να χτυπάει με πυράβλους. Δεν θα μπορεί κανένας να κάνει κάτι. Θα είναι όλοι σε τραξιμένα οχήματα, σε άρματα. Και ο κόσμος ή θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει. Πεζή θα φύγουν. Ελλείψη εφοδιασμού κοπών στις γραμμές, στις υποδομές. Άμα κοπεί το ρεύμα, κοπεί το νερό, δεν έχει φαγητά, ο κόσμος αναγκαστικά εγκαταλείπει. Σημερίζεστε, με ρωτάει άλλο, την άποψη που διατυπώνεται ότι η αεράμινα της Ουκρανίας δεν έχει πληγεί και μπορεί και ανταποδίδει? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το αν έχει πληγεί η αεράμινα, μπορεί όντως να έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι ενεργά και έχουν δυνατότητες. Το θέμα όμως ποιο είναι? Πότε θα τα χρησιμοποιήσεις αυτά? Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια αλφα δυνατότητα. Αν τώρα αυτή τη στιγμή πετάνε ελικόπτερα, τα ελικόπτερα από πάνω κάνουν στοχευμένες βολές, δηλαδή ο χειριστής, χωρίς να έχει κανένα φόβο, με το ηλεκτρονικό σύστημα σκόπευσης, ρίχνει τον πύραυλο ακριβώς στο παράθυρο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο, στο δεύτερο παράθυρο, χωρίς να αισθάνεται κάποιο φόβο, γιατί τα αντιεροπορικά συστήματα, το πρώτο κέρδος που έχουν πριν φύγει ένα πυραυλικό ή κάποιο βλήμα, το πρώτο κέρδος που έχουν είναι ότι οι ίδιοι χειριστές είναι αγχωμένοι και κάνουν λάθη λόγω του άγχους που έχουν μην βληθούν από τα αντιεροπορικά. Όταν λοιπόν δεν έχεις δημιουργήσει, έχεις χάσει ήδη αυτό το κομμάτι του άγχους, πότε θα τα χρησιμοποιήσεις και σε ποιο χρόνο και τι θα περιμένεις να πετύχεις? Γιατί η αεροπορία είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο εξελίσσεται. Δηλαδή τι κάνει? Δεν θα έχει σε ένα επίπεδο ύψους όλα τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Υπάρχουν αεροπλάνα που είναι κλιμακώνονται στον τριζιάστατο χώρο σε διαφορετικά ύψη και όταν το αντιεροπορικό εκδηλώσει απειλή, ακόμα και αν πετύχει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροσκάφος, το αμέσως επόμενο πρόβλημα που έχει είναι ότι έχει φανερωθεί ως προς τη θέση. Άρα υπάρχει ο δορυφόρος, εντοπίζει την αναχώρηση, ας πούμε, του βλήματος, η θέση δίνεται σε ένα επόμενο αεροσκάφος και το αντιεροπορικό την επόμενη στιγμή το χάνεις. Άλλοι φίλοι εδώ ρωτούν, κύριε Σκιαδά, για τους υπερηχητικούς πυράβλους των Ρώσων. Χθες Αμερικανός στρατηγός ανέφερε πως αν οι Ρώσοι χτυπήσουν με υπερηχητικούς στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχουν ουσιαστικές άμυνες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ισχύει πως μόνο το S-500 το Ρώσο μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια όπλα, αλλά και τα stealth των Αμερικανών, όπως είπε ο Αμερικανός στρατηγός? Και αλήθεια, εκτιμάται ότι τα stealth που είναι αόρατα δεν υπερίπτανται πάνω από τον ουρανό παρακολουθώντας Ρώσους και Ουκρανούς? Τις ακριβές δυνατότητες των οπλικών συστημάτων της Ρωσίας και της Αμερικής, να ξέρετε ότι κανένας μας δεν τις ξέρει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι και οι Αμερικανοί συγκεκριμένα, που είναι υπερδύναμοι, και οι Ρώσοι υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία τα έχουν, δεν έχουν βγει προς τα έξω, έχουν κάποιες αλφα δυνατότητες και τώρα που ίσως οι Ρώσοι ίσως κάποια από αυτά χρησιμοποιήσουν, θα ανακαλύψουν και επί του πεδίου της μάχης κατά πόσον το θεωρητικό κομμάτι φάνηκε και στο πόλεμο ότι πήγε και είχε τα αποτελέσματα που αναμένανε. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα αν ο ένας αντίπαλος έχει ένα οπλικό σύστημα και ο άλλος δεν έχει κάτι να αντιτάξει. Η μάχη δεν κερδίζεται. Άμα ήταν έτσι, θα προσπαθήσαμε όλοι να βγάλουμε το καλύτερο οπλικό σύστημα, άρα όποιος έχει το καλύτερο οπλικό σύστημα θα νικάει. Ο πόλεμος δεν είναι ένας πόλεμος στο οποίο αντιτίθενται μόνο τα δύο κορυφαία συστήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με στρατό, με αεροπορία, με πλήθος οπλικών συστημάτων και με κόσμο από κάτω, ο οποίος έχει μια βούληση. Άρα όλα αυτά πρέπει να υπερνικηθούν. Δεν είναι
η χρήση ενός μόνο οπλικού συστήματος. Το δεύτερο κομμάτι του ΝΑΤΟ, ακόμα και αν τα stealth πετάνε, το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να παρέχουν πληροφορίες. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Μα τις πληροφορίες το ξέρουμε ότι τις παρέχουν. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι το χώρο της Ουκρανίας από πάνω δεν επιτηρούνται από δυτικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους και δεν παίρνονται real-time φωτογραφίες? Τι, επειδή δεν δίνονται στα κανάλια, δεν βγαίνουν προς τα έξω? Μάλιστα. Είστε σαφείς. Θέλω να μου πείτε τρεις παραμέτρους ακόμη και θα κλείσουμε με το αν βγαίνει ένα συμπέρασμα για την πατρίδα μας από όλα αυτά. Όμως, η πρώτη παράμετρος που θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύς οπλισμός. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Σκιαδά, και δεν μιλάω για τις ένοπλες δυνάμεις και των δύο χωρών. Μιλάω για εκείνον τον οπλισμό που προωθείται στους πολιτοφύλακες της Ουκρανίας, πολιτοφύλακες της Ανατολικής Ουκρανίας. Μην τους ξεχνάμε και αυτούς, τους εξοπλίζει η Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σπέρματι η κρίση της επόμενης μέρας? Με τέτοια όπλα που θα υπάρχουν, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή τελειώνουν όλα. Ναι, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Είναι υπαρκτό. Αν ξεχνάμε τι έγινε με την Αλβανία, όταν έπεσε η κυβέρνηση που κυκλοφόρησαν τα Καλάσνικοφ, είχαν φτάσει μέχρι την Ομόνια και δίνονταν εναντί ποσών. Ναι, όντως είναι πρόβλημα, μα γι' αυτό είπα ότι μία χώρα, η Ουκρανία τώρα, αν αύριο το πρωί σταματήσει ο πόλεμος, τα προβλήματα του πολέμου δεν θα σταματήσουν αύριο. Θα υπάρχουν για αρκετά χρόνια μετά. Μάλιστα. Και θα ταλανίζουν τη χώρα και θα τη δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε μέρα πολέμου ίσως φέρνει χρόνο πίσω την χώρα η οποία βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση. Άλλοι φίλοι εδώ λένε, κύριε Σκιαδά, άρα κατά εσάς τα αντιαρματικά, αν έχουν περάσει σε μεγάλο αριθμό μέσα στην Ουκρανία, όποιοι τα χειρίζονται, είναι προφανές ότι είναι καλά εκπαιδευμένοι και όχι ένας απλός πολιτοφύλακας που αποφάσισε να μην υπερασπιστεί την πατρίδα του? Σίγουρα δεν είναι όλοι καλά εκπαιδευμένοι. Τα νούμερα αυτά που ακούγονται, αν όλα αυτά τα όπλα τελικά καταφέρουν και μπουν και δοθούν σε χέρια Ουκρανών, αποκλείεται να υπάρχουν τόσο καλά εκπαιδευμένοι χειριστές. Μάλιστα. Πρώτα-λευταία. Να πω το πιο απλό. Πού έκανε, σε ποιο εξομοιωτή έκανε βολή πριν ρίξει το πραγματικό βλήμα ο χειριστής? Πότε έκανε βολή με άλλο ένα πραγματικό βλήμα? Διότι ξέρετε, όταν φεύγει ένα αντιαρματικό, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλό. Εγώ αυτό κατάλαβα, μου λέει. Δεν είναι η εικόνα που έχουμε. Γιατί κοιτάξτε τώρα, η υπερπληροφορία τι παίζει. Η εικόνα είναι το βάλες πάνω στον νόμο, στόχευσες. Στα κρίσιμα, σου έχουν πει ότι 2-3 σημεία είναι στο πλάι, κάτω από τον πυργίσκο κτλ. Καθάρισες. Δεν είναι έτσι, λέτε. Προτρέπω τους ακροατές σας να κάνουν το εξής. Ας πάνε στους τελευταίους πολέμους και ας δουν μερικά βίντεο με ανθρώπους, με στρατιώτες, δηλαδή φαίνεται από τη στολή ότι ήταν στρατιώτης, δεν ήταν ένας πολίτης, σήκωσε το αντιαρματικό το πεσμένο από κάποιον χειριστή ο οποίος σκοτώθηκε, παράδειγμα, από ελεύθερο σκοπευτή, αναφέρομαι, ας πούμε, στον πόλεμο της Συρίας που υπάρχουν αρκετά τέτοια βίντεο, προσπάθησε να στοχεύσει προς ένα σημείο και επειδή γύρισε και ο κόνος αερίων, η πίσω δηλαδή πλευρά του, του αντιαρματικού, ήταν προς τους συμμαχητές του, έφυγε το βλήμα το αντιαρματικό με άγνωστο βαθμό επιτυχίας, γιατί δεν φαίνεται στο βίντεο, και σκότωσε τους... Τα αέρια από πίσω, λέτε. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση. Υπάρχει στο έδαφος της Ουκρανίας, από τη μια, πυρηνική σταθμή, με πυρηνικά λειτουργούν υλικά, και από την άλλη υπάρχουν καλή ώρα, όπως σήμερα μάθαμε, για το εργοστάσιο με την αμμονία, για τα λιπάσματα κτλ. Αυτά για σας είναι μια μεταβλητή που μπορεί να γίνει εφιαλτική για τους πάντες? Πάντα όταν υπάρχει τέτοιοι κρίσιμοι στόχοι, πάντα υπάρχει ένα άγχος. Θεωρώ όμως, επειδή είδαμε τον τρόπο το οποίο καταλήφθηκαν τα δύο πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία είναι πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, με τον τρόπο που καταλήφθηκαν και επειδή δεν έπεσε σφαίρα, να το πω έτσι, θεωρώ ότι είχε μελετηθεί και είναι δεδομένο ότι θα έχει μελετηθεί καλά. Σας είπα, είναι μια καλή πολεμική μηχανή η Ρωσία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα συμβούνε λάθη, χωρίς βέβαια να το αποκλείουμε, αλλά επειδή όλοι γνωρίζουν και καταλαβαίνουν και οι Ρώσοι ότι ένα πυρηνικό πρόβλημα στην Ουκρανία δεν θα αγγίξει την Ουκρανία, θα επεκταθεί. Και τους ίδιους. Βέβαια. Άρα λοιπόν είναι σαν να έχεις τα εκρηκτικά πολύ κοντά σου, οπότε
όποιος χειρίζεται τα εκρηκτικά, είναι πολύ προσεκτικός, γιατί ξέρει ότι η έκρηξη των εκρηκτικών θα τον αγγίξει. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι πολύ προσεκτική. Και οι ίδιοι Ουκρανοί γνωρίζουν ότι δεν θέλουν να μεταβάλουν την χώρα τους σε ένα κομμάτι το οποίο μετά δεν θα κατοικείται. Κλείνουμε με ένα ερώτημα. Μέχρι στιγμής, προφανώς τη φρίκη του πολέμου δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Την καταλαβαίνουμε όλοι. Μέχρι στιγμής, αυτές τις 25 μέρες, αν αντλείτε εσείς από αυτή την τραγική κατάσταση, τη δραματική εμπειρία, αλλά στο επίπεδο των κινήσεων στρατιωτικά και συμμαχιών πολιτικά, ένα συμπέρασμα για την άμυνα της δικής μας χώρας είναι ποιο, κύριε Σκιαδά? Επειδή είδα ότι δεν λειτουργήσε καλά η εθνοφυλακή της Ουκρανίας και εξακολουθεί να μην λειτουργεί και έχει προβλήματα στο σχεδιασμό, επειδή όπως σας είπα η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα, είναι παράδεισος, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με τρομερά χαρακτηριστικά, με τα νησιά μας που είναι σαν μπλωτά αεροπλανοφόρα, επειδή ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορέσουμε να στηριχθούμε σε ένα επαγγελματικό στρατό, γι' αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να τηρούμε μια συνοχή σαν κράτος, σαν έθνος δυνατή, να μην έχουμε αστάθεια και μια εθνοφυλακή η οποία θα αποτελεί υπόδειγμα για όλα τα κράτη. Όσο έχουμε δυνατή εθνοφυλακή μαζί με ενεργό στρατό, δεν θα μπορεί κανένας να μας κάνει κάτι, διότι θα ξέρει ότι όταν προσπαθήσει θα είναι τόσο μεγάλο το πλήγμα που θα δεχτεί, άρα δεν θα το βάζει καν στο μυαλό του. Η Ρωσία έκανε ό,τι έκανε στην Ουκρανία, διότι κατάλαβε ότι το πλήγμα που θα κάνει είναι πολύ πιο εύκολο για τον αυτό, έναντι της Ουκρανίας. Αν ήξερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας, μετά αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πιο δύσκολα. Ήτανε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένα εύκολο πολεμικό χτύπημα, γιατί η Ουκρανία τα αναλυνιζόταν από πολλά προβλήματα και γι' αυτό το έκανε. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκιαδά, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή ημέρα και στους ακροατές σας.